Με τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διαθέσει η περιφέρεια για να φτιαχτεί το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είναι λιγότερα αυτά τα 20 εκατομμύρια από όσα έχει δαπανίσει για αντιπλημμυρικά έργα για όλη την Αττική. Αν αυτά τα 20 εκατομμύρια τα έχει διαθέσει εγκαίρως στη Μάντρα, δεν θα είχαμε τους 24 νεκρούς που είχαμε. Θα έχει αποφευχθεί αυτό. Αλλά ο κύριος Βασιλείου τότε μας διαβεβαίωνε ότι είναι απόλυτα θωρακισμένη η Μάντρα και η περιοχή ευρύτερη και δεν κινδυνεύουμε από πλημμύρες και εκατονταετίας. Αυτό μας διαβεβαίωνε. Βεβαίως, ένα μήνα μετά, ήρθε η ζωή δυστυχώς και διέψευσε. Αλλά δεν είναι το κακό ότι διέψευσε τον κύριο Βασιλείου και την διοίκηση της περιφέρειας. Το αποτέλεσμα είναι το κακό. Όμως λέμε, εάν αυτά τα 20 εκατομμύρια που σήμερα απλόχερα διαθέτετε για αυτή τη δουλειά, τα διαθέτατε για τη Μάντρα, δεν θα είχαμε τους 24 νεκρούς. Εάν διαθέτατε αυτά τα 20 εκατομμύρια για να έχουμε αντιπυρική προστασία, ίσως να μην είχαμε και τους 100 στο μάτι. Αυτό γιατί, αυτό σας πείραξε, ναι. Αυτό γιατί... Κύριε Βασιλείου. Αν είχε τσίπα, δεν θα καθόσουν εδώ. Θα είχες παραιτηθεί προπολού, αν είχε τσίπα. Και όλοι σας αν είχατε τσίπα. Αλλά ποιος την έχασε να τη βρείτε. Ποιος την έχασε να τη βρείτε εσείς την τσίπα. Εσείς. Ποιος την έχασε. Εντάξει. Λοιπόν. Ας τη διαδικασία, κύριε Αθανοπούλου, αφήστε τη διαδικασία, κύριε Αθανοπούλου. Εντάξει, κύριε Μαρσογιαννάκη, νομίζω σήμερα, ναι, θα βγάλουμε και είδη. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μαρσογιαννάκη, συνεχίστε το θέμα σας. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, εντάξει. Κύριε Πάντζα, σας παρακαλώ, οι κάμερες υπάρχουν, βλέπουν, καταγράφουν, τα πρακτικά υπάρχουν, ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του. Συνεχίζεται, κύριε Μασολινάκη, στο θέμα σας όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν είναι να γίνει κανένα έργο που αφορά τον εργαζόμενο, το λαό, να εξυπηρετηθεί, δηλώνεται στριμωγμένοι. Δεν έχετε λεφτά, υπάρχουν τα μνημόνια, υπάρχουν οι δυσκολίες, υπάρχουν όλα αυτά. Όταν είναι να τα δώσετε σε αυτούς που σας βολεύει, δηλαδή στο κεφάλαιο, για να το υπηρετήσετε, για να έχετε και την καλή κουβέντα που σας λέει και τα λοιπά, τότε τα βρίσκετε, τα δίνετε, τα σκορπάτε, δικά σας είναι εξάλλου, τι σας νοιάζει εσάς. Έτσι λειτουργήσατε, έτσι συνεχίζετε και λειτουργείτε. Αυτό φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, και από τις αθλητικές υποδομές που υπάρχουν για το λαό της Αττικής, οι οποίες είναι από υποτυπώδεις σε ορισμένες περιοχές ανύπαρκτες. Και μιλάμε για αθλητικές υποδομές που θα μπορέσει ο κάθε εργαζόμενος να πάρει το παιδί του και να πάει να παίξει. Να παίξει μπάλα, να παίξει μπάσκετ, να τρέξει, να κάνει ό,τι κάνει ένα παιδί σε μια τέτοια ηλικία. Που είναι ανύπαρκτες. Που αν διαθέτατε αυτά τα χρήματα για τέτοιες υποδομές στην Αττική, θα δημιουργούσαμε καμιά δεκαριά χώρους που να μπορούν να παίζουν τα παιδιά με αξιώσεις και να μην τρέχουν να πληρώνουν στα ιδιωτικά για να μπορέσουν να πάνε σε αυτές τις δουλειές. Αυτό λέω είναι μια πλευρά. Είσαστε λοιπόν ανοιχτοχέριδες σε τέτοια. 20 συν 15, 35 εκατομμύρια. Και αν θα είμαι τόσα. Γιατί τα 15 εκατομμύρια που προβλέπονται για την υπογειοποίηση του δρόμου δεν παίρνουν υπόψη τους τι θα βρουν από κάτω, η μελέτη, τι νερά θα βρει και τα λοιπά και θα χρειαστεί και άλλα λεφτά. Δεν το παίρνει υπόψη του. Τώρα, για το συγκεκριμένο. Κοροϊδεύετε ξεδιάντροπα και το κάνετε και με ένα θράσος, πώς να το πω δηλαδή. Πρώτα απ' όλα κρύβετε χαρτιά. Εμείς τι σας ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε. Φέρνετε ένα πολύ σημαντικό χαρτί. Πολύ σημαντικό χαρτί. Το φέρνετε ως άσο στο μανίκι.
Το έχετε κρυμμένο και το βγάζετε. Και λέτε, μα δεν είναι σήμερα στη Δικέφαλος ΑΕ το γήπεδο. Είναι στον Αεραστέχνη ΑΕΚ. Και υπάρχει, λέει, και η σχετική σύμβαση. Και αυτή γιατί την κρατάτε κρυφή, που είναι πολύ σημαντική. Γιατί δεν τη δίνετε, δεν τη μοιράζετε. Και λέτε, μα δεν μου τη ζητήσατε. Εσείς θα έπρεπε μόνοι σας να διακόψετε τη διαδικασία και να μπορέσει κάποιος να το μελετήσει. Εγώ δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Εγώ δεν είμαι νομικός να μπορώ να ρίξω μια ματιά και να πω, α, εντάξει είναι, διασφαλίζεται η νομιμότητα, ξέρω εγώ, όπως θέλετε πέστε το. Ή τι προβλέπει. Θα μου πείτε εσείς, ξέρω εγώ. Ναι, άμα τα μέσα θα βάλω εσάς να ψηφίζετε που τα ξέρετε. Και να τα αποφασίζετε και να πάω στο σπιτάκι μου. Και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά μας καλείτε εδώ να έρθουμε να εγκρίνουμε. Για να εγκρίνουμε πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα. Για να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Και να μας δώσετε τη δυνατότητα να τα δούμε. Και όχι να πάτε να υφαρπάξετε όπως κάνετε συνήθως. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και όποιος μίλησε για το θέμα δεν ξέρει τι κουβεντιάζει εδώ μέσα. Και να πάει πουθενά αλλού λοιπόν. Ποιος είναι στο θέμα και ποιος δεν είναι. Αυτό κάνετε κύριε Πρόεδρε και με δικιά σας προσωπική ευθύνη πλέον. Γιατί είστε Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και οφείλατε να προστατεύσετε αυτό το σώμα. Όταν θα πάει να αποφασίσει κάτι. Και να έχει όλη τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Και να τοποθετηθεί με επάρκεια. Τι κάνετε, θα σας πω εγώ τι κάνετε. Επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τη Δικέφαλος ΑΕ, θα σας κλείσουν μέσα, το ξέρετε, θα πάτε φυλακή. Κάνετε αυτή την εικονική επαναφορά στον Αεραστέχνη ΑΕΚ για να γίνει χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης. Θα ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση, θα εξαντληθούν τα χρήματα. Έχετε εξασφαλίσει ότι έχει ο Αεραστέχνης ΑΕΚ τα 20 ή 30 ή 50 εκατομμύρια που χρειάζεται για την παράτωση του γηπέδου? Πού είναι η εγγύηση ότι τα έχετε εξασφαλίσει? Φέρτε εδώ ότι εδώ υπάρχει εγγύηση ότι υπάρχουν τα χρήματα από τον Αεραστέχνη και μπορεί να προχωρήσει μετά το έργο. Αλλά θα έρθετε λοιπόν μετά και θα πείτε δεν υπάρχουν λεφτά και ή θα τα πληρώσει η περιφέρεια για να ολοκληρωθεί, να μην μείνει ημιτελές ένα έργο εφόσον έχουν δαπανηθεί ένα τσουβάλι λεφτά, ή θα έρθει ο Σωτήρας, η Δικέφαλος ΑΕ, και μάλιστα με όρους πλέον χειρότερους από τους προηγούμενους. Είναι αυτός που είναι. Έξυπνος άνθρωπος είναι και ξέρει και κάνει τη δουλειά του. Εσείς όμως εδώ κοροϊδεύετε εμάς ασύστολα. Και πάτε και προχωράτε και κάνετε αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι το απαράδεκτο λοιπόν. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι μόνο απαράδεκτο ηθικά, αλλά αν έχει και άλλες πλευρές. Δεν είμαι εγώ νομικός για να πω τέτοιες κουβέντες. Γιατί και αυτή η σπουδή του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη προηγούμενα, όλα νόμιμα, όλα σωστά, όλα νόμιμα, μάλλον φόβο εκδηλώνει ότι δεν είναι και τόσο νόμιμα. Και ότι φοβάται τις συνέπειες. Να τις φοβάται. Πιθανά να υπάρξουν. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Αν θα πληρώσει ο Χ Αντιπεριφερειάρχης ενδεχομένως αν έχει παρανομήσει. Το θέμα είναι ότι 20 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών και της Νέας Φιλαδέλφειας και όλων των γειτονιών της Αθήνας θα πάνε σε ένα επιχειρηματία γιατί εκεί θα καταλήξουν. Να τα εκμεταλλεύεται για 49 χρόνια. Και θα γίνει αυτό που έπαθε η ΑΕΛ, η Λάρισα, που όταν έφυγε ο Πυλαδάκης από την ομάδα, από την Λάρισα, από την ομάδα της Λάρισας, έβγαλε και από το γήπεδο έξω. Και τώρα επανήλθε πληρώνοντας ενίκιο και τα λοιπά. Αυτό θα γίνει. Επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η εμπειρία, δεν μπορούμε εδώ να δουλεύουμε τον εαυτό μας και να κοκορεύεστε ότι κάνετε. Τίποτα δεν κάνετε. Απλά δίνετε λεφτά σε ένα επιχειρηματία. Και βεβαίως εντάξει, φροντίσατε η σύμβαση να προβλέπει για την προβολή σας και τα λοιπά, μήπως και πάρετε κανένα ψήφο, γιατί αυτό είναι και το δικό σας ενδιαφέρον. Η ψήφη των, πώς τον λένε, των οπαδών, των φίλων της ΑΕΚ είναι το ενδιαφέρον σας. Μόνο πως κρύβεται και από τους φίλους της ΑΕΚ ότι δεν θα έχει η ΑΕΚ γήπεδο. Εγώ θυμόσαστε, σας το είχα πει,
σε προηγούμενη συζήτησή μας. Παλιότερα. Δεν θα έχει η ΑΕΚ δυστυχώς γήπεδο. Μακάρι να το είχε και η ΑΕΚ. Εγώ πάλι θα διαφωνούσα σε αυτό που γίνεται, γιατί έχω άλλη. Αλλά μακάρι να το είχε και η ΑΕΚ. Όπως δεν το έχει και ο Ολυμπιακός, όπως δεν το έχει και η Λάρισα, όπως δεν το έχει και καμία ομάδα από αυτές που έκαναν παρόμοια διαδικασία. Καμία δεν το έχει. Με ενίκιο είναι. Με ενίκιο σε αυτό που έχει για 50 χρόνια, 49, πόσα έχει το γήπεδο. Αυτό θα γίνει και τώρα δυστυχώς. Εμείς λοιπόν καταψηφίζουμε αυτή τη διαδικασία, όμως για να ήταν μια συζήτηση η οποία όντως θα βοηθούσε και θα μπορούσε κάποιος να πει ψηφίζω ή καταψηφίζω γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, θα έπρεπε κύριε Πρόεδρε να διακόψετε και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση, ούτως ώστε να δώσετε όλα τα στοιχεία στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για να μπορούν να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Και όχι να κρύβετε χαρτιά και να λέτε ότι έχουμε στο γραφείο μας χαρτιά και ζητήσετε μας τα. Και ποια είναι αυτά, ποιος τα ξέρει. Και αν είχε μας τα μυρίσουμε να μάθουμε τι έχετε στο γραφείο σας. Ποιος θα το μάθει.